Η Μήλος, το νοτιότερο νησί των Δυτικών Κυκλάδων, είναι ένα θαύμα της φύσης. Μοιάζει να την έχουν αγγίξει με το μαγικό τους ραβδί όλες οι νεράιδες του κόσμου. Ο Αδάμας είναι το γραφικό λιμανάκι της Μήλου και θεωρείται από τα ασφαλέστερα φυσικά λιμάνια του Αιγαίου. Τα κάτασπρα σπίτια του, οι πλακόστρωτοι δρόμοι του, τα λουλουδιασμένα μπαλκόνια του και τα ευωδιαστά αλμυρίκια του έχουν δώσει έμπνευση σε ποιητές. Η πρωτεύουσα της Μήλου, η Πλάκα, είναι χτισμένη σε ένα πλάτωμα πάνω από τη θάλασσα στους πρόποδες του κάστρου. Είναι μια πανέμορφη πολιτεία με γραφικά δρομάκια που ελίσσονται με περισσή τέχνη ανάμεσα στα πάνλευκα σπίτια. Όταν βρεθείτε στη Μήλο, αφιερώστε λίγο από το χρόνο σας για να δείτε το Λαογραφικό Μουσείο. Θα δείτε φορεσιές, υφαντάκια αργαλιούς που συνδέονται άμεσα με την παράδοση του τόπου. Ακόμη θα δείτε αναπαραστάσεις της καθημερινής ζωής των κατοίκων, όπως και αγροτικά και ναυτικά εργαλεία. Τα αρχαιολογικά ευρήματα που θα δείτε στο Μουσείο της Μήλου σας μεταφέρουν σε άλλες εποχές. Ο πολιτισμός της θεωρείται εφάμιλος με τον Κρητικό και καλύπτει τουλάχιστον 5.000 χρόνια. Η φήμη του νησιού απλώθηκε σε όλο τον κόσμο χάρη στο αριστουργηματικό άγαλμα της Αφροδίτης που βρέθηκε θαμμένο τον 19ο αιώνα. Κάποια υπόλοιπα κάστρων και ένα αρχαίο θέατρο συμπληρώνουν την ιστορική μας αναδρομή. Στο χωριό Κλίμα, 2 χιλιόμετρα από την Πλάκα, βρίσκονται οι μοναδικές ελληνικές κατακόμβες που θεωρούνται από τα σημαντικότερα ευρήματα των πρώτων χριστιανικών χρόνων. Ο παραλιακός οικισμός Κλίμα εντυπωσιάζει με τα πολύχρωμα σπίτια του που είναι λαξεμένα στους βράχους. Τα ισόγεια των σπιτιών είναι αραξοβόλια για τις βάρκες και ονομάζονται σύρματα. Στον οικισμό Μαντράκια θα συναντήσετε επίσης σύρματα και βάρκες που τρυπώνουν στα ισόγεια των σπιτιών. Αξίζει επίσης μια επίσκεψη στο λιμανάκι Πολώνια, που ξεχωρίζει για τη γραφικότητά του. Τίποτα όμως δεν εντυπωσιάζει όσο αυτά τα βράχια. Η σπηλιά Παπάφραγκα είναι ένα παλιό κρυσφύγετο των πειρατών. Στο Σαρακίνικο, οι άσπροι βράχοι που αφήνουν το νερό να εισχωρήσει μέσα τους μοιάζουν με φιόρ. Είναι φημισμένη για τις παραλίες της που βρίσκονται σε μαγικές τοποθεσίες, όπως η Χιβαδολίμνη, η Αγία Κυριακή, το Εμποριό, το Παλιοχώρι, η Φυρόπλακα.
το κλέφτικο, με υπέροχα βράχια και σπηλιές που σχηματίζονται ανάμεσά τους, μπορούμε να το επισκεφτούμε μόνο με καΐκι. Εγκαταλείποντας τις δυτικές Κυκλάδες, αυτή την ευλογημένη γωνιά του Αιγαίου, νομίζεις ότι η πένα ενός ποιητή της πρίκησε με μια πανδεσία αισθήσεων και τους έδωσε πνοή.